Θέμα μας είναι μια πολύ σπουδαία εκδήλωση του ελληνικού πολιτισμού. Είναι οι επιτάφιοι λόγοι. Και καλούμαστε εδώ να μελετήσουμε και να κατανοήσουμε για ποιο λόγο οι πρόγονοί μας είχαν αυτή την πάτρια συνήθεια. Είναι πάτριος νόμος, λέει, οι επιτάφιοι λόγοι, για τους που τιμούν με λόγους τους ηρωικά πεσόντες. Σήμερα δεν υπάρχει καμία μνημόνευση στο σύγχρονο ελληνικό κράτος, δεν υπάρχει μνημόνευση για τους αρχαίους μας προγόνους. Δεν υπάρχει ούτε μία τελετή που να απευθύνεται σε εκείνους. Για πες μας, Μιλτιάδη. Αυτό αποκαλείται ελληνικό, το σημερινό κράτος, ωστόσο δεν δείχνει ότι είναι ελληνικό πράγματι στην πράξη. Mm-hmm. Νομίζω ότι οι τελετές είναι το σημαντικότερο στοιχείο ενός πολιτισμού. Και καλούμαστε τώρα να μελετήσουμε και να καταλάβουμε αυτές τις τελετές. Γιατί αν καταλάβουμε τις τελετές, θα καταλάβουμε και τον πολιτισμό. Και να τις συγκρίνουμε με τις σύγχρονες δικές μας τελετές. Άρα, οι επιτάφιοι λόγοι ήταν μια εξέλιξη αθηναϊκή της τελετουργίας των Ελλήνων που έκαναν για να τιμήσουν τους νεκρούς. Τιμή τους σπουδαίους νεκρούς, τους ηρωικούς πεσόντες, αρχίζει από τον Όμηρο. Έχουμε στοιχεία από τον Όμηρο και θα τα παραθέσουμε. Γενικώς τιμούσαν τους νεκρούς, αλλά αυτούς οι οποίοι ήταν ηρωικοί και πέθαναν ηρωικά, τους έδιναν πολύ μεγαλύτερες τιμές και ήταν μάλιστα μια εορτή της πόλεως και όχι οικογενειακή όπως στους απλούς ανθρώπους. Οπότε ήταν μια, πώς να το πω, μεγάλη τελετή για αυτού του είδους τους ανθρώπους. Ας πούμε, στον Όμηρος, εκεί που γίνονται τα άθλα επί Πατρόκλο, υπάρχει ολόκληρη, τιμούν τον Πάτροκλο όλοι οι Έλληνες. Θα μιλήσουμε για την πανελλήνια ιδέα που σχετίζεται με τους, τους επιτάφιους λόγους και τις επιτάφιες τελετές γενικώς. Να πούμε ότι οι επιτάφιες αυτές τελετές είναι καθαρτήριες. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό, ότι αφορούν τους ζωντανούς οι τελετές αυτές. Έλεγες ότι καθαίρουν τους ζωντανούς από τη θλίψη. Ναι. Μου έλεγες κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι αντικαθίσταται η θλίψη, η λύπη με την υπερηφάνεια. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, γιατί θα μπορεί κάποιος να πει ότι ξέρεις, τους θυμάμαι τους προγόνους μας, διαβάζουμε, μελετούμε, συζητούμε. Όχι, άλλο πράγμα είναι η τελετή. Η τελετή είναι κατά πολύ ανώτερη από κάθε άλλου είδους πράξη ή λόγο. Γιατί τη βιώνει στην τελετή. Σε επηρεάζει όσο τίποτε άλλο. Πρόκειται για τους νεκρούς που έπεσαν ηρωικά, έπεσαν στο πεδίο της μάχης, στο υπέρ πατρίδος. Είναι λοιπόν μια τελετή μετάβασης. Δηλαδή πηγαίνουν οι θρηνώντες σε αυτή την τελετή και μεταβαίνουν σε ένα ανώτερο επίπεδο. Ανεβαίνουν ψηλότερα. Όλοι μεταβαίνουν σε ανώτερο επίπεδο. Και οι ζωντανοί, επειδή νιώθουν υπερηφάνεια, το λέει ο Σωκράτης στο Μενέξενο, θα το διαβάσουμε αυτό, και οι νεκροί επίσης μεταβαίνουν σε ανώτερο επίπεδο, γιατί πάβουν να είναι απλοί άνθρωποι και μεταβαίνουν στο επίπεδο του ήρωος. Και μένουν αθάνατοι στη μνήμη μας, όπως αυτό θα, σωστά, όπως πίστευαν πως θα μείνουν αθάνατοι οι ψυχές τους και ως ηρωικές. Πάντως η ελληνική θρησκεία θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι τριτή, ότι αφορά τους θεούς, τους ήρωες και τους προγόνους. Το κομμάτι αυτό που αφορά τους προγόνους και εντασσόταν μέσα στην ελληνική θρησκεία είναι το πιο εύκολο, το πιο βατό εμείς να το καταλάβουμε. Ίσως είναι η καλύτερη αρχή για να καταλάβουμε ποια είναι πραγματικά η ελληνική θρησκεία. Γιατί τους γνωρίσαμε αυτούς τους νεκρούς, τους προγόνους που πέθαναν υπέρ πατρίδος, τους γνωρίσαμε. Είναι τα παιδιά μας, είναι οι συγγενείς μας. Είναι πιο κοντινοί μας και μπορούμε να καταλάβουμε περισσότερο το ποια επίπτωση έχει μια τέτοια τελετή σε εμάς τους ίδιους. Πες, Σταύρε, αυτό που έλεγες για τις καθαρτήριες ως καθαρτήρια τελετή, ότι είναι οι επιτάφιες τελετές αυτές, ως καθαρτήριες. Ναι, στην ουσία είναι σαν να πηγάζουν από τα μυστήρια κατά τρόπον τίνα, τα οποία και αυτά έχουν τον ίδιο ρόλο. Καθαρίζουν την ψυχή, την καθαίρουν από τον φόβο για τον θάνατο. Και εδώ έχουμε μια παρόμοια λειτουργία. Είναι κατά τρόπον τίνα μια μελέτη θανάτου. Είναι εκείνο το απόσπασμα του
Ηρακλήτου, που λέει ότι η ψυχή των νεκρών είναι αυτών των νεκρών. Έχει δύο καταπληκτικά επιγράμματα, θα λέγαμε, αποσπάσματα καλύτερα. Ο φωτεινός αυτός φιλόσοφος. Αριφάτους θεοί, τιμώσοι και άνθρωποι. Τους πεσώντας εν το πεδίο της μάχης, τιμούνε αμφότεροι θεοί και οι άνθρωποι. Και συνεχίζει, μόροι γαρμίζονες, μίζωνας μοίρας λαχάνουση. Οι αποθανόντες υπέρ ανωτέρων σκοπών, λαχαίνουν και ανωτέραν αμοιβήν. Ναι, οι θάνατοι, αυτοί οι θάνατοι στο πεδίο της μάχης θεωρούνται μεγαλύτεροι από αγωνιστικής απόψεως. Και μου αρέσει και ένα άλλο απόσπασμα, το 136, που μιλάει για αυτό το ίδιο θέμα, ψυχέ αργήφατη, καθερότερε ή έννοι νούσεις. Αυτές οι ψυχές που πέθαναν στο πεδίο της μάχης είναι πιο καθαρές. Καθαίρονται με αυτόν το θάνατο. Συγχαίεται επίσης με την ηρωική ζωή ο ένδοξος θάνατος. Και για να το καταλάβουμε καλύτερα, όσοι μας φαίνονται παράξενο αυτό, γιατί είναι μακριά από την εποχή μας, σήμερα λέμε για τους ανθρώπους που ζουν για ιδανικά και πεθαίνουν και θυσιάζονται για τα ιδανικά τους. Είναι πιο οικεί αυτή η εικόνα σε εμάς και η ιδέα. Λοιπόν, για τους αρχαίους Έλληνες, η πόλις ήταν το ανώτερο ιδανικό. Όχι γιατί έτσι καθιερώθηκε για να τους κάνει να την υπερασπίζονται, γιατί πράγματι πρέσβευε η ελληνική πόλις τον τρόπο ζωής αυτών τον ανώτερο, τον πολιτισμένο. Αυτό που μετά θα γίνει παγκόσμιος με τον Αλέξανδρο και τους ελληνιστικούς χρόνους. Αυτό λοιπόν υπερασπίζονταν οι Έλληνες. Όπως έχουμε πει, επειδή να μην γελιόμαστε, οι μύθοι μας δίνουν τις μεγαλύτερες αλήθειες. Για την Ελένη πολεμούν οι Έλληνες. Δεν πολεμούν ούτε για να αποφύγουν την καταστροφή, ούτε για να κερδίσουν τα λάφυρα των αντιπάλων. Είναι η Ελένη για την οποία πολεμούν. Και ποια είναι η Ελένη? Είναι το κάλος, είναι τα ανώτερα ιδανικά. Άρα γι' αυτό τιμούνται οι ήρωες αυτοί περισσότερο από κάθε άλλο και είναι πιο καθαρές οι ψυχές τους. Γιατί ζήσαν και πεθάνουν για τα ιδανικά τους. Να πούμε ποια πρέπει να είναι η στάση μας απέναντι σε έναν επιτάφιο λόγο, σε όλα αυτά, απέναντι στους προγόνους μας και γενικώς. Η τελετή περιέχει με τον καλύτερο τρόπο αυτό το οποίο θα βοηθά τον άνθρωπο. Γιατί από εκεί προέρχονται, όπως έχουμε πει, και το θέατρο και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία. Γιατί σε βοηθά, είναι μια οργανωμένη εκδήλωση η οποία έχει στόχο να σε κάνει να καταλάβεις, να βιώσεις και να καθαρθείς μέσα από αυτήν. Είναι σε τέλειο βαθμό φτιαγμένη για αυτό το σκοπό. Εγώ εννοούσα ποια είναι η στάση του σώματός μας, ποια πρέπει να είναι η στάση του σώματός μας. Ως μέρος της τελετής. Ως μέρος της τελετής, ναι. Θα ξεκινήσω από τον Φέδρο του Πλάτωνος, είναι από εκείνα τα σημεία από τα οποία από αλλού ξεκινάμε και αλλού καταλήγουμε. Θα ξεκινήσω λοιπόν τον Φέδρο, στον οποίο ο Σωκράτης μαζί με τον Φέδρο βαδίζουν προς τον Ηλισσό και λέει θα καθίσουμε σε αυτό εδώ το μέρος που είναι δροσερό για να διαβάσουμε τον λόγο του Λυσία. Και λέει ο Ερμίας, ο οποίος εξηγεί, έχει τα σχόλια στον Φέδρο και λέει θα καθίσουμε, το καθεζομένους λέει, δηλώνει το χθαμαλόν της ενεργίας. Ούπερι σπουδαία και υψηλά πράγματα μέλουσι διατρίβην. Δεν πρόκειται να μιλήσουν για υψηλά και σημαντικά πράγματα. Και όταν διάβαζα αυτό τον μενέξενο του Σωκράτους, για τον οποίο θα μιλήσουμε, είναι επικάθεσης. Το λέει αυτό γιατί ο λόγος του Λυσία ήταν ενάντιος στον έρωτα. Και ο Σωκράτης μετά τον κατακρίνει. Οπότε κάθονται, όπως είπες, για να δουν κάτι κατώτερο για κάτι που δεν ημνεί τον έρωτα. Είναι, πώς να το πούμε, σαν τον ποιητή, τον Στεσίχωρο που κατηγόρησε την Ελένη. Ναι. Οπότε είναι κάτι κατώτερο αυτό από τον ύμνο. Μου έκανε εντύπωση ότι υπάρχει σημειολογία σε αυτό το γεγονός, ότι κάθονται. Όπως υπάρχει σημειολογία στο Μενέξενο. Μιλάω ο Σωκράτης στο 235b και λέει πολλές φορές, μιλούν για τους επιτάφιους λόγους και λέει ο Σωκράτης πολλές φορές στάθηκα να ακούσω και μάλιστα αισθάνθηκα πολύ καλύτερο, έφυγα πολύ καλύτερος από ό,τι πήγα σε αυτούς τους λόγους. Υπάρχει το ρήμα εξέστηκα, στάθηκα όρθιος. Σε σχέση με το προηγούμενο που είπαμε, κάθεσε για πράγματα χθαμαλά, ασήμαντα.
στέκεσαι ορθώς για να ακούσεις σπουδαία σημαντικά πράγματα. Α, γι' αυτό το λόγο ο Σωκράτης δηλαδή, το γεγονός ότι τον ακούει όρθιος αυτό το λόγο τον επιτάφιο, σημαίνει ότι οι λόγοι αυτοί ασχολούνται με σπουδαία και υψηλά ζητήματα. Έτσι δεν ακούμε τον εθνικό ύμνο όταν ανακρούεται. Όρθιοι και... Περήφανοι. Και μάλιστα το λέει ο Σωκράτης ότι ένιωσα λέει να γίνω υψηλότερος. Ναι. Μίζων. Και μάλιστα λέει ότι μπόρεσα να ζήσω 2 μήνες μετά... Τρεις μέρες. Κράτησε η επίδραση αυτή και 3 μέρες. Τρεις μέρες κρατάει η επίδραση αυτού του επιταφείου. Όχι, τον μπέρδεψα με τον... μάλλον επειδή είναι, ο Όσκαρ Ουάιλντ είναι πεπαιδευμένος με ελληνικά ζητήματα, λέει ότι μπορώ να ζήσω λέει, για 3 μήνες μετά από ένα τέτοιο ωραίο κείμενο. Μάλιστα. Σαν να έχεις χορτάσει δηλαδή. Ναι. Να μιλήσουμε για το... Έχεις να πεις κάτι? Να μιλήσουμε για τον Όμηρο. Όλα ξεκινούν από τον Όμηρο, όπως και όλα τα άλλα ζητήματα ξεκινούν από τον Όμηρο. Μόνο που στον Όμηρο δεν υπάρχουν επικίδη λόγοι. Υπάρχουν όμως έργα. Δεν τιμούν τους νεκρούς με λόγια, τους τιμούν όμως με έργα. Για παράδειγμα, τα άθλα επί Πατρόκλο. Ο σπουδαίος νεκρός τιμάται με μεγαλοπρεπή κηδεία. Κηδεία θα πει φροντίδα, να πούμε, να σημειώσουμε. Η κηδεία του Πατρόκλου περιγράφεται λεπτομερώς. Είναι η ψήραψοδία. Μια στιγμή, είναι η προτελευταία ραψοδία, η ψή ραψοδία, ναι, γιατί στο χείτε πεθαίνει ο Έκτορ. Ολόκληρη η ψή ραψοδία, 890 στίχοι, είναι αφιερωμένη στα άθλα επί Πατρόκλο, δηλαδή οι αθλητικοί αγώνες. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Παίρνει τη θλίψη των νεκρών, γιατί όλοι σχετίζονται με τον Πάτροκλο, όλοι τον τιμούν, όλοι τον αγαπούν, αλλά παίρνει αυτή τη θλίψη τους και τη μεταστρέφει σε κίνηση. Το σώμα τους κινείται, μάχεται, αγωνίζεται. Επίσης ο Αχιλλέας μοιράζει έπαθλα σε όλους, αναμνηστικά. Όχι μόνο στον πρώτο που θα νικήσει αυτά τα άθλα, και μάλιστα τα άθλα είναι πολλά. Είναι υποδρομίες, πυγμαχία, πάλι, δρόμος, μονομαχία, σφαιροβολία, τοξοβολία και ακοντισμός. Με αυτή τη σειρά. Πες και που έλεγες ότι είναι όλα αυτά πολεμικά αθλήματα. Ναι, βέβαια. Το βλέπουμε αυτό και πρέπει να το καταλάβουμε ότι όπως έχει παρακμάσει ο πολιτισμός, βλέπουμε λοιπόν αθλήματα τα οποία ονομάζονται Ολυμπιακά που είναι παράλογα. Κάποια δεν εντάσσονται καθόλου στις στρατιωτικές. Είναι στρατιωτικές... πώς το λέγαμε παλιότερα, ασκήσεις είναι διαγωνισμοί στρατιωτικοί όλα αυτά. Δεν μπορεί λοιπόν ένας διαγωνισμός στρατιωτικός να έχει, πώς το λένε, που πηδάει τεκουντό. Έχει διάφορα, Είναι τρελά πράγματα αυτά. Η κηδεία του Αχιλλέως περιγράφεται στην Ωμέγα Ραψοδία της Οδύσσιας. Εκεί ο Αγαμέμνον λέει ότι περιγράφει όλη την κηδεία και λέει ότι η μητέρα σου έθεσε έπαθλα. Για τους αγώνες που έγιναν. Οι αγώνες ήταν τελετουργία. Ήταν τελεστικό γεγονός για τους Έλληνες, γι' αυτό και καταργήθηκαν επί Θεοδοσίου. Και γι' αυτό έγιναν πολλά για να επανέλθουν ως αθλητικοί αγώνες. Γενικά ο αθλητισμός ανήκε στην ελληνική θρησκεία. Και υπάρχει ένας μεγάλος συμβολισμός θεολογικός για να το καταλάβουμε αυτό, διότι οι αγωνιζόμενοι σε αυτούς τους αγώνες που είναι πολεμικοί, μιμούνται, ουσιαστικά συμβολίζει ο αγώνας τους τον ήρωα, τη ζωή του ήρωος. Το τέλος του αγώνα συμβολίζει το θάνατο και τα βραβεία που δίνουν και οι επιβραβεύσεις συμβολίζουν τη μεταθανάτιο επιβράβευση των ήρωων από τους κριτές του Άδη και τους θεούς. Mm-hmm. Την αποθέωση δηλαδή του ήρωα. Έτσι λοιπόν τιμούνται οι ήρωες με το να θυμόμαστε με τον συμβολισμό και την τελετουργία τη ζωή τους, να τους μιμούμαστε και να αγωνιζόμαστε ακόμη και να τους ξεπεράσουμε εν τέλει. Αυτό είναι το τρίτο στάδιο. Δηλαδή πρώτα έχουμε το θαυμασμό για αυτούς, μετά έχουμε τη μίμηση και μετά καλύτεροι. Και το να γίνουμε καλύτεροι, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το να γίνουμε καλύτεροι επαναλαμβάνεται με διάφορους τρόπους μέσα στην Ιλιάδα και στην Οδύσσεια. Να ξεκινήσουμε από το «Εν αριστεύειν», που λέει «Και υπήρωχον έμενε άλλον,
Όχι μόνο, πάντα. Κοιτάξτε τώρα στην πόση υπερβολή κρύβει αυτό το ρητό που λέμε. Εέν αριστεύει. Πάντα να, πάντα και να αριστεύεις, να είσαι άριστος. Και συνεχίζει. Και υπήροχον έμενε άλλον. Να υπερέχεις και έμενε, να εμένεις στην υπεροχή. Αυτή η φράση, αυτός ο στίχος κανένας συμβιβασμός δηλαδή. Ούτε βήμα πίσω. Σωστά. Η φράση αυτή αναφέρεται δύο φορές. Στη Λάμδα Ραψοδία 784 βρίσκεται μέσα στα λόγια του Φίνικος, του διδασκάλου του Αχιλλέως, και λέει «Ο πατέρας σου, ο Πηλέας, επέτελε, έδινε εντολή, αυτό να κάνεις, ένα αριστεύει και υπήροχον έμενε άλλον». Υπάρχει τώρα και στη Ζήτα Ραψοδία στο 208, ο υπόλοχος από τη Λυκία δίνει εντολή στο γιο του το εναριστεύειν κλπ. Μόνο που εδώ υπάρχει και ένας άλλος στίχος. Ζήτα 209 λέει «Μη δε γένος πατέρων εσχυνέμεν». Όχι μόνο να υπερέχεις, να τα κάνεις όλα αυτά, αλλά να μην ντροπιάσεις το γένος των πατέρων. Πρέπει να γίνεις καλύτερος από τον πατέρα. Στους επιτάφιους λόγους εμπεριέχει όλη την φιλοσοφική σκέψη των προγόνων μας. Και μέσα από αυτό αναδεικνύεται, και μπορούμε να το δούμε αυτό διαβάζοντας όλους τους επιτάφιους λόγους που έχουν διασωθεί, ότι γίνεται μνήμα για τους προγόνους και ειδικά για τον τρόπο ζωής τους και για τον αγώνα που δώσανε. Ο αγώνας που δίνουν οι Έλληνες είναι ένας τρόπος ζωής, ένας φιλοσοφικός τρόπος σκέψης, και αυτό εμπεριέχεται στην θρησκευτική τη λειτουργική των Ελλήνων. Γι' αυτό και οι θεοί ονομάζονται και αγώνιοι θεοί. Έχουν αυτό το εναγώνι. 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 Και με αυτόν τον τρόπο τιμούν αυτή τη στάση ζωής στους επιτάφιους αγώνες και στον Όμηρο, αλλά και στους επιτάφιους λόγους. Αυτή η άμυλα, η ανταγωνιστικότητα είναι που θα εκτοξεύσει και θα ανεβάσει σε επίπεδα τον ελληνικό πολιτισμό με τα επιτεύγματά του που μπορούμε να το διαπιστώσουμε σήμερα. Και μέσα από αυτήν τη διαδικασία αναδεικνύονται τα πρότυπα των ηρώων. Βλέπουμε ότι ο Πλούταρχος στο έργο του Θησέας λέει ότι ο Θησέας κεγόταν εσωτερικά για τους άθλους του Ηρακλή που ήθελε να το μιμηθεί. Το ίδιο ο Αχιλλέας για τους άθλους του Ηρακλή. Το ίδιο ο Μέγας Αλέξανδρος για τους άθλους του Αχιλλέως. Όπως και είπαμε, ο Θεμιστοκλής δεν τον άφηνε, λέει, η νίκη του Μιλτιάδη τον Θεμιστοκλή να κινηθεί. Το τρόπαιο, το τρόπαιο του Μιλτιάδη. Τον ρωτούσαν οι φίλοι του, τι γίνεται, είσαι χαμένος. Ναι. Τι κάνεις και δεν σε βρίσκουμε. Δεν είχε χρόνο για τίποτα εξαιτίας αυτής της επιθυμίας τους να ξεπεράσει τον Μιλτιάδη. Με τον ίδιο τρόπο και οι αγωνιστές του 21, εμπνεόμενοι από την αρχαιότητα, θέλουν να μιμηθούν τους αρχαίους. Το λέει ο Πολυτερώνης. Διαβάσαμε, λέει, για τους προγόνους και θέλαμε να τους μιμηθούμε. Στο Μενέξενο λέει ο Σωκράτης ότι μιλώντας ως πρόγονοι που μιλούν στους νεότερους, δηλαδή λέει ότι αυτό ήθελα να σας πούμε και μας είπαν ότι αν πεθάνουν να σας το πούμε εμείς, γιατί δεν θα μπορέσουν οι ίδιοι να σας το πούν. Και μέσα στα εκείνα τα λόγια που είναι η κορύφωση του λόγου, λέει πως εάν εσείς γίνετε καλύτεροι από εμάς, αυτό θα είναι νίκη και για τους δυο μας. Ενώ αν γίνετε χειρότεροι από εμάς, θα είναι ήττα και για τους δυο μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Δηλαδή αυτός ο αγώνας που λέμε, τελικά φτάνει να γίνεται αγώνας και συναγωνισμός και με τους προγόνους. Αυτό τι σημαίνει? Ότι τελικά θα φτάσει κάποια στιγμή ακόμα και να τους κρίνει τους προγόνους. Και δεν τους θεωρείς αναμάρτητους, προσέξτε, το οποίο σε καθυλώνει, τους κρίνεις και τους αφισβητείς ακόμη για να τους ξεπεράσεις. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς να ξεπεράσεις κάποιον αν δεν βρεις κάποια έστω ελάττωμα, ένα μικρό ελάττωμα που είχε και να πεις εγώ αυτό το κάνω λίγο καλύτερα. Οπότε σκέψου σε τι κριτικό πνεύμα σε βάζει αυτή η διαδικασία, στο τέλος της βέβαια. Γιατί περνάμε από τον θαυμασμό στη μίμηση και μετά το ανώτερο να επιχειρήσεις ακόμα και να ξεπεράσεις. Φανταστείτε λοιπόν τι προκαλεί αυτό στον άνθρωπο. Τι επιθυμία μεγάλη και τι έρωτα μεγάλο. Κάτι ανάλογο, έτσι όπως λες, τον έρωτα προς τους προγόνους, συμβαίνει στη Σπάρτη. Είναι αυτοί οι τρεις χωροί
των, των ανδρών στη Σπάρτη. Οι τρεις γενναίες. Τρεις γενναίες. Μπορούμε να τους βρούμε στο 2 του Λυκούργου, στο 21, και στα Παλαιάτολα και Δαιμονίων Επιτιδεύματα, στο 238B. Υπάρχουν, λέει, τρεις χωροί σε τρεις διαφορετικές ηλικίες των ανδρών της Σπάρτης. Ο χορός των γερόντων τραγουδά και εμείς ήμασταν κάποτε δυνατά παλικάρια. Ο χορός των ανδρών, της μέσης ηλικίας δηλαδή, απαντά «Εμείς είμαστε τώρα, αν θέλεις έλα να δεις». Και υπάρχει και ο χορός των παιδών που λέει «Αμές δε γεσόμεθα πολλό κάρονες, εμείς θα γίνουμε πολύ καλύτεροι». Κάτι ανάλογο τώρα, αυτό που συμβαίνει στη Σπάρτη. Υπάρχει δηλαδή εδώ μια εξελικτική κίνηση. Κοίταξε, αυτή είναι η αγάπη των προγόνων. Και να σου πω, το μεγαλύτερο στοιχείο αγάπη που μπορεί να δει και στου δικού μα γονεί, αλλά και στου παππούδε, είναι η επιθυμία του να γίνουμε καλύτεροι από αυτού. Μία φορά, λέει, χαίρεται περισσότερο κάποιο όταν τα παιδιά του είναι καλύτερα από τον ίδιο. Πρόσεξε τώρα, είναι χορός αυτός, ο χορός των τριών ηλικιών, και ένας χορός είναι θρησκευτική τελετή. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει κάποιος να επιθυμεί να γίνεις καλύτερος από τον ίδιο και να μην σου λέω ότι εγώ είμαι αναμάρτητος ή εγώ είμαι τέλειος, όπως κάνουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εγωιστές και υπερβολικά. Αυτό είναι το δίδαγμα της ελληνικής σκέψης, ότι πρέπει να κρίνεις, όπως είπες, με τη διάρκεια της προγόνωσης και να προσπαθείς να τους ξεπεράσεις. Αυτό είναι το πρόσταγμα της ελληνικής φιλοσοφικής, της ίδιας φιλοσοφικής σκέψης. Όχι όπως σήμερα που καταντήσαμε, και είναι ένα παρακμιακό φαινόμενο αυτό, βάλαμε τους προγόνους μας σαν ένα μουσιακό, σε ένα μουσιακό πλαίσιο και έχουμε αποκοπεί από τους προγόνους μας. Δεν κάνουμε ζώσα αυτά τα προστάγματά τους. Το να σου λέει ο πρόγονός σου να γίνεις καλύτερος από μένα, εγώ το βρίσκω αυτό άκρος επαναστατικό. Γιατί ο ελληνικός πολιτισμός κρύβει μέσα του και την αληθινή επανάσταση. Γιατί ο άνθρωπος ο απαίδευτος σου λέει ότι εγώ έχω δίκιο και να κάνεις ό,τι σου λέω εγώ. Και μην τυχόν αλλάξεις οτιδήποτε, γιατί όπως τα λέω εγώ είναι. Ο να σου λέει ο πρόγονός ότι θέλω να γίνεις καλύτερος από μένα, είναι η πιο επαναστατική πράξη που μπορεί να γίνει μέσα σε έναν Εγώ θα το συνέδεα με το χορό που είναι κυκλικός και που έχει δίνει την εικόνα της εξέλιξης. Γιατί μέσα στη λέξη εξέλιξη υπάρχει η λέξη έλιξη. Δηλαδή αυτό το είσαι σαν αυτούς, αλλά γίνεσαι καλύτερος, ανεβαίνεις πιο πάνω. Μιλούμε για τη σημασία της θεολογίας, εξού και η λέξη φιλοσοφία έναντι της σοφίας, εξού και η σημασία των θεών. Γιατί οι θεοί αποτελούν πρότυπα πολύ υψηλότερα των ανθρώπων, mm-hmm. ανεβάζουν το πήχη στον ουρανό που θα λέγαμε. Και αλλιώς ο άνθρωπος κλίνεται σε ανθρώπινα πρότυπα και είναι καταδικασμένος να έχει πάρα πολύ μικρά περιθώρια εξέλιξης. Αυτούς τους τρεις χορούς που λέγαμε στη Σπάρτη, εγώ τους βρήκα μέσα στον Όμηρο. Στην Οδύσσια, στην Ωμέγα Ραψοδία, όπου μετά τη μυστηροφωνία πηγαίνουν μαζί, ο Τηλέμαχος μαζί με τον Οδυσσέα, πηγαίνουν να συναντήσουν τον Λαέρτη, είναι εκεί συναντιούνται οι τρεις γενιές. Μια παρένθεση, ναι. Μικρή, εγώ το βρίσκω πολύ συγκινητικό, που αυτή η παράδοση που μας έρχεται από τους Ήρους του 21 μάλιστα και από τους λόγους που βλέπουμε και του Κολοκοτρώνη, αλλά και το θυμόμαστε αυτό από τους παππούδες μας, όσο πίσω μπορέσουμε να πάμε, ήταν αυτή τους η επιθυμία να γίνουμε καλύτεροι από αυτούς. Να μορφωθείτε, mm-hmm. να γίνετε, ναι. κάτι καλύτερο από εμάς, γιατί αναγνωρίζαν, είχαν πολύ μεγάλες αρετές, μοναδικές αρετές και ηρωισμό, αλλά αναγνωρίζαν ότι τους έλειπαν πράγματα και ότι εμείς θα έπρεπε να τα καλύψουμε, να γίνουμε καλύτεροι τους. Είναι πολύ σημαντική η έλλειψη, η αναγνώριση της ελλείψεως, να κατανοήσεις αυτογνωσία, βεβαίως. Που λίγοι την έχουν. Ναι. Να σας πω για αυτές τις τρεις, για τους τρεις χορούς που γίνονται μέσα στην Οδύσσια. Ναι. Στην Ωμέγα Ραψοδία 506 και εξής μιλά ο Οδυσσέας και συμβουλεύει τον Τηλέμαχο. Τηλέμαχε, του λέει, και τούτο να μάθεις, πώς κρίνονται οι άριστοι μεταξύ μαχωμένων ανδρών, να μην κατεσχύνεις των πατέρων το γένος. Γιατί εμείς πριν με Αλκή και Ανδρία υπερτερούσαμε σε όλη τη γη. Ο Τηλέμαχος τώρα απαντάει. Θα δεις, αφού το θέλεις, φίλε πατέρα, πως με τούτη την καρδιά μου, τούτο επιθυμώ με την καρδιά, δηλαδή την γενναία που έχω, δεν θα κατεσχύνω το γένος σου όσα αγορεύεις. Και απαντάει ο Λαέρτης μετά.
και που τους βλέπει τους δύο να μιλούν, λέει: «Τι ημέρα και αυτή, αγαπητοί θεοί, πολύ χαίρομαι που βλέπω το γιο και τον εγγονό για αρετή να ερίζουν». Οι διάλογοι τώρα αυτοί, αν προσέξετε στην ωμέγα ραψοδία της Οδύσσιας, ξεκινούν και κλείνουν με τη θεά Αθηνά. Όταν πριν αρχίσει να μιλάει ο Οδυσσέας στον Τηλέμαχο, εμφανίζεται η θεά Αθηνά με τη μορφή του μέντορος και τους πλησιάζει, μπαίνει ο διάλογος αυτός και στο τέλος λέει η θεά Αθηνά, μιλά. Μιλάει αμέσως μετά, μιλάει η θεά Αθηνά. Θεωρώ ότι είναι συνήθεια που την πήραν οι Σπαρτιάτες, δηλαδή μέσα από, από τον Όμηρο. Αυτή εδώ τη φράση τώρα, το «ένα αριστεύειν», είναι μια ιστορία που τη λέει ο Στράβων, γιατί δεν υπήρχε, η φράση αυτή λεγόταν σε κάθε περίπτωση η οποία απαιτούσε την αρετή και την γενναιότητα. Γιατί υπάρχει μια ιστορία που τη λέει ο Στράβων στο 11ο βιβλίο, στο 1-6, στη Ρόδο λέει βρέθηκε κάποτε ο Πομπίλιος, ο Μέγας, ο Ρωμαίος στρατηγός, και εκεί συνάντησε το δάσκαλό του, τον Ποσειδόνιο, ο οποίος ήταν ρήτορ και φιλόσοφος, που σημαίνει ότι ο Πομπίλιος γνώριζε ελληνικά αφού είχε Έλληνες δασκάλους. Και επειδή πρόκειται να ξεκινήσει τον πόλεμο κατά του Μηθριδάτη, του ζήτησε τη συμβουλή του. Λέει: «Πες μου κάτι, πες μου μία συμβουλή». Και ο Ποσειδόνιος είχε να του πει μία φράση από τον Όμηρο: «Εέν αριστεύει και υπήροχον έμενε άλλον». Και έρχεται τώρα ο Ευστάθιος και λέει: «Και έστιν η παρένεσης αυτή, πρέπουσα», ταιριάζει δηλαδή, «ευγενέσει και αγαθής πατράσει προς ομοίουσε ιούς». Είναι αυτή που ταιριάζει, η πρέπουσα, που πρέπει, είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι όπως πρέπει δηλαδή, από ευγενείς και αγαθούς, άριστους δηλαδή πατέρες, προς όμοιους γιους. Οι επιτάφοι λόγοι ανήκουν μέσα στη γενική έκρηξη πολιτισμού που υπήρξε στην Ελλάδα αμέσως μετά τον θρίαμβο των Ελλήνων κατά των Περσών, στους Περσικούς πολέμους δηλαδή. Πώς χωρίζεται ένας επιτάφιος λόγος? Ξεκινάει λοιπόν με ένα προήμιο. Σε αυτό ο ρήτορας αναφέρεται στο έθιμο των επιταφίων λόγων και συνήθως τόνιζε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει για να έβρει λόγους επάξιους και να εξυμνήσει την αρετή των πεσόντων. Προχωράει στην καταγωγή και τους προγόνους. Λοιπόν, πρώτον, κάνει εγκόμιο της Αττικής γης και της αυτοκτονίας των Αθηναίων. Μετά περνάει στο δεύτερο, που είναι η ανατροφή και η αγωγή του αθηναϊκού λαού, ή η αναπαραγωγή δηλαδή του ανθρώπου ως πνευματικού όντος. Στο τρίτο εξυμνεί την Αττική γη και το αθηναϊκό πολίτευμα, και ακολουθεί ο ύμνος προς τον αθηναϊκό πατριωτισμό. Μετά υπάρχει μια εξιστόρηση των παλαιότερων γεγονότων, που ξεκινάει από τον Εύμορπο και τον Ερεχθέα, από τη νίκη του Θησέως στις Αμαζόνες, ναι, από τον πόλεμο των Αθηναίων με τους Θηβαίους, τη νικηφόρο προστασία που παρήχανε οι Αθηναίοι στους Ηρακλείδες, που κινδύνευαν από τον Ευριστέα. Μετά περνάει στους Περσικούς πολέμους, στους επόλοιπους αγώνες των Αθηναίων, στον αγώνα τους για θαλασσοκρατορία, περνάει στον Πελοποννησιακό πόλεμο και φτάνει στο τέταρτο μέρος, που είναι το εγκόμιο των προκειμένων νεκρών, των οποίων εξήρεται η αυτοθυσία. Ναι, τιμούνται όλοι εκείνοι που θυσιάστηκαν για να συνεχίσει να υπάρχει η πόλη. Η θυσία τους, θέλει να μας πει δηλαδή ο λόγος, ο επιτάφιος, ότι η θυσία τους δεν πήγε χαμένη. Το τρίτο είναι η προτροπή και η παραμυθία. Παραμυθία είναι η παρηγοριά. Προτροπή, παρένεση δηλαδή προς τους ζώντες. Οι ζώντες να κρατήσουν αυτοκυριαρχούμενοι, ηρωικώς, υψηλά το φρόνημα της πόλεως. Και να τελειώσει με τον επίλογο, όπου περιείχε στερεότυπα, σύντομο πρόσκληση στους επιζώντες συγγενείς να προσφέρουν στους νεκρούς των τα συνηθισμένα προσφοράς και να κλάψουν αυτούς που έχασαν.
Να είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εξαίρεται η πόλη δηλαδή μέσα από έναν επιτάφιο, όπως βλέπουμε στον επιτάφιο του Περικλέους. Α, πες μας λίγο, Σταύρε, μια αναφορά, ποιοι ήταν όλοι αυτοί οι επιτάφιοι λόγοι. Νομίζω έχουν διασωθεί κάποιοι. Αρκετοί στην πραγματικότητα και έξι είναι οι βασικοί της κλασικής εποχής. Και αρχίζει με το Γοηγία, όπου στον επιτάφιό του εγκομεί τους πεσόντες επί των Περσικών πολέμων. Μετά έχουμε του Ισοκράτους τον Ευαγόρα, στο οποίο πάλι ο Ισοκράτης, ο οποίος είναι και γνωστός για τους πανηγυρικούς λόγους, εγκομιάζει τον νεκρό βασιλέα της Κύπρου, τον Ευαγόρα. Στη συνέχεια έχουμε τον πιο γνωστό από τους έξι, τον επιτάφιο του Περικλέους, όπου ευρισκόμενοι στο πρώτο έτος του Πελοποννησιακού πολέμου, βγάζει ένα λόγο υπέρ των πεσόντων Αθηναίων. Τέταρτος λόγος είναι του Λυσία, επιτάφιος της Κορινθίων Βοηθής. Αναφέρεται στον Κορινθιακό πόλεμο που συνέβη εκεί. Μέσα στα πλαίσια στο πλαίσιο του Πελοποννησιακού πολέμου, ο Κορινθιακός πόλεμος. Ναι, μπορεί να έχεις δίκιο σχετικά με αυτό. Πρώτελευταίος λόγος, χρονολογικά, είναι του Δημοσθένους, όπου μιλάει για τη μάχη της Χερόνιας. Έχουν ήδη χάσει οι Αθηναίοι, αλλά πρέπει να τιμήσεις τους νεκρούς. Και φέρνουν τον πλέον κατάλληλο, τον Δημοσθένη. Και τελευταίος λόγος, κατά κάποιον τρόπο, είναι του Υπερίδη, όπου μιλάει για τον Λαμιακό πόλεμο, όπου αφού πέθανε ο Αλέξανδρος, έγινε μία μικρή επανάσταση στον Ελλήνων της Νοτίου Ελλάδος. Αυτή φυσικά δεν έρχεται εκεί το τέλος. Η επιτάφη δεν τελειώνει με την κλασική εποχή. Συνεχίζει στην ελληνιστική, στην ρωμαϊκή, όπου έχουμε και τον επιτάφιο του Λιβανίου, επί τον Ιουλιανό, τον εστεμένο φιλόσοφο. Και έρχονται μέχρι και σήμερα. Άλλωστε, είναι κάτι διαχρονικό. Άλλωστε, ο Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς στη ρωμαϊκή αρχαιολογία λέει ότι οι Ρωμαίοι εφήβραν τους επιτάφιους λόγους, κάτι που δεν συμβαίνει φυσικά. Ναι. Το βλέπουμε από τον Όμηρο ακόμη, ότι όχι τους επιτάφιους λόγους, εννοούμε ότι αρχίζουν από τους Περσικούς πολέμους και μετά. Ναι. Αλλά, τις τελετές. Τις τελετές, ναι. Για την τιμή των νεκρών. Να αναφέρουμε ότι ανέφερε ο Σάββος στον Ιουλιανό, ο δάσκαλος ο Λιβάνιος, ο μεγάλος φιλόσοφος και ρήτορας, ο οποίος πεπέδευσε πάρα πολλές τις εποχές του, επειδή στήριξε πάρα πολύ τον Ιουλιανό στην προσπάθειά του να επαναφέρει την ελληνική θρησκεία και ήταν αμοιβαία η εκτίμηση, με τη δολοφονία του Ιουλιανού έγραψε τρεις λόγους οι οποίοι αφορούν το χαμό του Ιουλιανού. Είναι ένας θρήνος για τον Ιουλιανό, ένα έργο περί της τιμωρίας του Ιουλιανού, και εδώ έχει τη σημασία η λέξη της τιμωρίας, έχει της δολοφονίας στην ουσία. Δεν έχει στην κυριολεξία με την έννοια που την έχουμε σήμερα. Και ειδικότερα τον επιτάφιο για τον Ιουλιανό, που έχει όλα τα στοιχεία αυτά που προαναφέραμε, που έχει ο επιτάφιος της κλασικής Ελλάδος, που εγκομιάζει το πρόσωπο του Ιουλιανού, τα επιτεύγματά του, τις αρετές του, αλλά και αυτή την προσπάθειά του να εξιδανικεύσει και να επαναφέρει τον ελληνισμό στο προσκήνιο. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί οι επιτάφιοι εμπεριέχουν όλη την ελληνική παράδοση και ελληνική σκέψη. Με αυτόν τον τρόπο γράφει και τον επιτάφιο αυτό ο Λιβάνιος προς τον μεγάλο αυτό φιλόσοφο τον Ιουλιανό. Επίσης έχουμε και έναν άλλον επιτάφιο που έχει γράψει ο Ευστάθιος Θεσσαλονίκης, αυτός ο μεγάλος Ελληνολάτρης, προς τον αυτοκράτορα Μανουήλ, τον Κομνηνό, αλλά το κάνει καθαρά για πολιτικούς λόγους, οι οποίες γινόταν κάποιες εργασίες και κάποιες αντιπαραθέσεις μεταξύ Ελληνιστών και άλλων της επικρατούσης τάξης των Βυζαντινών. Μέσα από έναν επιτάφιο λόγο εξαίρεται εκτός των άλλων η πανελλήνια ιδέα από την εποχή των Περσικών πολέμων δηλαδή και μετά, εξαίρεται το πανελλήνιο πνεύμα. Γι' αυτό και διαχωρίζεται το αν η μάχη, ο πόλεμος αυτός ήταν εναντίον Ελλήνων ή εναντίον βαρβάρων. Και είχαν διαφορετικές, το θεωρούσαν πολύ διαφορετικό το ένα από το άλλο. Εξαίρονται τα ανδραγαθήματα των πεσόντων. Αυτό που λέει ο Αχιλλέας που Άδη τραγουδά τα κλαία ανδρών, των προηγούμενων, τα οποία τον βοηθούν ώστε να γίνει καλύτερος από αυτούς.
Ο θάνατος αυτών των ανθρώπων έχει γίνει για ανώτερα ιδανικά, δεν έχει γίνει για... πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Ο θάνατος των νεκρών αυτών σε πολέμους, προς τον πεσόν των υπερπατρίδων δηλαδή, δεν πρέπει να νοηθεί ως αυτοκτονία. Πρέπει να πούμε ότι όλοι αυτοί οι θάνατοι έγιναν για ανώτερα ιδανικά και ένα από αυτά είναι η ελευθερία. Να πούμε για πώς οι Έλληνες καταλάβαιναν την ελευθερία, ότι τέργεζε στην ηγεμονική τους φύση. Για πες, Μιλτιάδη. Ναι, μάλιστα, να σκεφτούμε το εξής, ότι ο Μενέξενος που είναι ένας πλατωνικός διάλογος και είναι ένας επιτάφιος λόγος. Ότι διαφέρει από τα άλλα πλατωνικά έργα. Τον οποίο εκφωνεί ο Σωκράτης τον Μενέξενο, τον φίλο του. Διαφέρει από όλα τα άλλα έργα, γιατί δεν έχει αμιγώς φιλοσοφικό χαρακτήρα. Mm-hmm. Όλα τα άλλα έργα έχουν ως επίκεντρο τη φιλοσοφία. Και είναι μεγάλος προβληματισμός γιατί υπάρχει αυτό το έργο και είναι τόσο διαφορετικό. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι νόθο, το αναφέρει και ο Αριστοτέλης. Δεν υπάρχει πλέον αυτό το ενδεχόμενο, έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να είναι νόθος. Εγώ πιστεύω, βέβαια, στον Μενέξενο υπάρχει μια πολύ αυστηρή κριτική. Δεν είναι όλοι οι επιτάφοι λόγοι καλοί. Mm-hmm. Και πολλοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν την περίσταση για να κολακεύσουν το κοινό και να μην πούν αλήθεια και να επενέσουν ανθρώπους που δεν είναι άξιοι να επενεθούν. Αλλά στο τέλος ο Σωκράτης φτιάχνει ένα δικό του επιτάφιο λόγο, ο οποίος νομίζω ότι είναι τον επιλέγει ουσιαστικά ο Σωκράτης και ο Πλάτων αυτό το είδος του λόγου, ως το ανώτερο είδος των λόγων. Δεν τους ενδιαφέρουν ούτε οι δικαστικοί αγώνες, ούτε οι έπαινοι. Τον ενδιαφέρει αυτό το είδος ο λόγος, γιατί αποτελεί, όπως θα λέγαμε εμείς, μια μελέτη θανάτου. Αφορά νεκρούς και αφορά ιδιαιτέρως αυτούς τους νεκρούς που έπεσαν ηρωικά. Άρα, αυτούς που, για την πόλη, αυτούς δηλαδή που πρεσβεύουν την ψυχή της πόλεως. Mm-hmm. Γι' αυτό και μέσα εκεί είναι μια πολιτική τελετή και όχι οικογενειακή όπως συνήθιζαν να κάνουν στους υπόλοιπους ανθρώπους που δεν έπεσαν ηρωικά, πέθαναν από άλλα αίτια. Είναι μια πολιτική τελετή και σε αυτήν καλείται ο εκφωνητής του λόγου να μιλήσει για την ίδια την πόλη. Mm-hmm. Ποια είναι η πόλης, γιατί υπάρχει, ποιος είναι ο σκοπός της. Δεν είναι τυχαία. Γιατί αξίζει να υπάρξει και γιατί να συνεχίσει να θυσιαστεί κάποιος για αυτήν. Για τη συνέχιση της πόλεως. Έπρεπε να πείσει ο εκφωνητής του λόγου για αυτό. Άρα αυτό που λέμε, για να το καταλάβουμε καλύτερα, είναι τα ανώτερα ιδανικά τα οποία πρεσβεύει η ελληνική πόλη και αυτά για τα οποία αξίζει να θυσιαστεί κανείς. Όχι ως, γιατί το να θυσιαστεί κάποιος δεν είναι από μόνο του καλό. Έχουμε σήμερα με τους φανατισμούς ανθρώπους που αυτοθυσιάζονται. Δεν σημαίνει ότι αυτό είναι ηρωικό. Ναι. Το ηρωικό είναι να θυσιαστείς για ανώτερα ιδανικά, όπως έκαναν οι Έλληνες. Και αυτό να το δούμε στην συνέχεια του, ότι γιατί μιλάμε σήμερα για αυτούς που έχουν ανώτερα ιδανικά και θυσιάζονται για τα ιδανικά τους. Αν δούμε λοιπόν τον άνθρωπο, θα το γνωρίσουμε όταν έχει εξουσία, αρχή. Γιατί εκεί θα φανεί ποιος είναι πραγματικά, γιατί θα κάνει αυτό που θέλει να κάνει και δεν θα φοβάται να το κάνει. Πολλές φορές λοιπόν ιδεολογίες και άνθρωποι που είχαν δίθεν ιδανικά κατέληξαν χειρότεροι τύρανοι από αυτούς που υποτίθεται ότι πολεμούσαν. Όταν όμως οι Έλληνες με τον Αλέξανδρο απέκτησαν αυτή την δύναμη να κάνουν αυτό που θέλουν, απέδειξαν ποιοι ήταν πράγματι και ποια ήταν τα ιδανικά τους, που κατέστησαν όλοι τον τότε γνωστό κόσμο. Μια τεράστια Ελλάδα, μια απέραντη Ελλάδα. Έναν ελεύθερο κόσμο με ελληνική παιδεία, με ανώτερη παιδεία. Mm. Άρα έτσι πρέπει να νομίζω να το βλέπουμε αυτό. Και να τονίσουμε ότι τον επιτάφιο δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί επιτάφιος σε άλλες πόλεις. Δηλαδή φαίνεται αδιανόητο να υπάρξει επιτάφιος στη Βαβυλώνα, στα Σούσα ή στην Περσέπολη. Ναι, γιατί αυτός ο επιτάφιος γίνεται για να υπογραμμιστεί ότι οι άνθρωποι αυτοί έδωσαν τη ζωή τους, είναι αριήφατοι, έδωσαν τη ζωή τους δηλαδή για την ελευθερία της πόλεως, την ελευθερία της πατρίδος, για να γίνει μετά από αγώνες η πατρίδα να ελευθερωθεί, ώστε να μπορέσει μέσα στην ειρήνη να θέσει σε εφαρμογή τα υψηλότερα ιδανικά της, που είναι η παιδεία, δηλαδή την ελευθερία της πόλεως, τι θέλεις για να συνεχίσεις να υπάρχεις και να κάνεις
Πώς να, σου, πώς να το πρέπει πω. Πρέπει να πείσει ο Ρήτορ και ναι. Πρόσεξε να δεις γιατί υπάρχει ο αγώνας σε πολλές, ναι. Σε πολλές πτυχές. Mm-hmm. Ο αγώνας υπάρχει και μεταξύ των ανθρώπων που πρόκειται να είναι υποψήφιοι να εκφωνήσουν τον λόγο. Mm-hmm. Και είναι πολύ δύσκολη η επιλογή μας, το λέει ο Σωκράτης των Μενέξεων αυτό. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η επιλογή γιατί ο Ρήτορ ουσιαστικά έψαχναν έναν άνθρωπο ενάρετο που έχει και καλό λόγο. Mm-hmm. Ήταν, συνδύαζε την πράξη και το λόγο. Θα έπρεπε να πείσει τους φίλους και τους συγγενείς των Πεσότων ότι άξιζε η θυσία του. Και οι Έλληνες δεν πείθονταν εύκολα. Mm-hmm. Είχαν αυστηρή κριτική στα πράγματα. Δεν θα ανέχονταν το οποιοδήποτε να τους κολακεύσει ή να τους παρηγορήσει με τρόπο κατώτερο. Άρα θα έπρεπε να πείσει ότι αυτό που λες, ότι αυτό για το οποίο θυσιάστηκαν αξίζει να θυσιάζεται κανείς γι' αυτό. Και όπως είπες, ότι αυτό θα συνεχίσει με τους ζωντανούς που θα ζήσουν αυτού του είδους τη ζωή εξαιτίας της θυσίας των σωτήρων της πόλεως. Και επίσης είπαμε ότι με τον Αλέξανδρο αυτό το είδος της ζωής ουσιαστικά μπολιάζεται ολόκληρη η ανθρωπότητα με τις αξίες αυτές τις ελληνικές. Και μέχρι και σήμερα όλα τα στοιχεία του πολιτισμού μας τα ανώτερα προέρχονται από αυτό το μπόλιασμα που έγινε επί του Αλεξάνδρου. Μα επισημάνουμε ότι στους επιτάφιους εγκομιάζεται ο αγώνας που κάνουν για την πόλη οι οπλίτες πολίτες. Mm-hmm. Και εδώ να διευκρινίσουμε ότι άλλος ο αγώνας κατά των βαρβάρων και άλλες όταν χρειαζόταν κατά ανάγκη, όταν ερχόταν σε αντιπαράθεση Έλληνες με Έλληνες. Γιατί και οι μεν και οι δε αγώνες εγκομιάζονται στους επιτάφιους, αλλά πραγματικά αυτή η, να μην πω η εμφύλη, η εσωτερική πόλη μεταξύ των Ελλήνων τους έθλιβαν πάρα πολύ. Γι' αυτό και στον Γοργή, αν δεν κάνω λάθος, που αναφέρει ότι τα τόπια κατά των βαρβάρων είναι έπαινος, κατά των Ελλήνων είναι θρήνος. Για να μην, που πολλές φορές παρερμηνεύουν σύγχρονοι μελετητές και θεωρούν ότι η εσωτερική εμφύλη πόλεμη ήταν, σωστά, ήταν το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα με τους, εκεί φαίνεται και η πανελλήνια ιδέα. Εκεί φαίνεται και η πανελλήνια ιδέα. Όπως εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά προέρχονται από τον Όμηρο, με τους Έλληνες, οι οποίοι ενωμένοι μπορούν να κάνουν το μεγάλο έργο. Είναι πανελλήνιο έργο ο Τροϊκός, η Τροϊκή Στρατεία. Ναι. Μόνο πανελλήνια μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο με την συμμαχία των Ελλήνων. Και ο Αλέξανδρος την πανελλήνια ιδέα ακολουθεί. Και επίσης σημαίνει, δείχνει και ότι αυτά τα ανώτερα ιδανικά που λέγαμε, που δεν αφορούν μόνο μία πόλη, mm-hmm. αφορούν όλους τους ανθρώπους που έχουν αυτού του είδους την παιδεία. Να, είχαμε πει κάποια στιγμή ότι αυτή η ελευθερία ανήκει στην ηγεμονική φύση, η έννοια μάλλον, η έννοια της ελευθερίας όπως την αντιλαμβάνονται οι Έλληνες, ανήκει στην ηγεμονική τους φύση και ότι η ελευθερία δεν ταιριάζει στους τύπους όλων των ανθρώπων. Λέγαμε για παράδειγμα ότι άλλο είναι η ελευθερία όπως την εννοούν οι Έλληνες και άλλο είναι η ελευθερία όπως εννοείται σήμερα. Αυτό το έτσι μ' αρέσει δηλαδή δεν είναι ελευθερία. Ναι, ναι. Γιατί μιλάμε για την ελευθερία θάνατος λέμε, αλλά τι σημαίνει ελευθερία, τι σημαίνει? Και ποια ελευθερία αξίζει κανείς οπότε πρέπει να υπερασπιστεί ακόμα και με το θάνατό του. Άλλο πράγμα είναι η ελευθερία που λέμε σήμερα και άλλο εννοούσαν οι Έλληνες. Γιατί η επιπολαιότητα, η ανοριμότητα, η ανευθυνότητα μεταφράζεται ως ελευθερία σήμερα. Ναι, αυτό που μας αρέσει δηλαδή. Οπότε πρέπει να τα ορίσουμε ξανά την έννοια αυτή της ελευθερίας. Πες τα αύριο. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι από τον επιτάφιο του Περικλέους, ναι. όπου αναφέρει το αίδημον, το εύδαιμον, το ελεύθερον. Ναι. Το δε ελεύθερον, το εύψυχον. Ναι. Το οποίο αυτό το βλέπουμε κατ' ουσίαν να επαναλαμβάνεται και στην Επανάσταση του 21 με τον Κάλβο, όπου λέει το γνωστό θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία. Σωστά. Τόλμη, η δύναμη, το εύψυχον. Και αρετή πάνω απ' όλα. Βεβαίως. Δεν είναι επειδή έτσι το θέλω. Έτσι μας ορίζει για ποια ελευθερία μιλάμε. Ελευθερία σημαίνει επιλογή, αλλά για να έχεις επιλογή πρέπει να έχεις γνώση και ελευθερία. Ναι. Να επισημάνω ότι οι τελετές αυτές που γινόταν για τους επιτάφιους λόγους γινόταν στον κεραμικό, στο δημόσιο σήμα και γινόταν το μήνα επί ανευσίων που πέφτει περίπου στον Οκτώβριο το σημερινό, όπου τοποθετούσαν και 10 φέρετρα που αντιστοιχούσαν στις 10 φυλές των Αθηναίων
που ήταν φτιαγμένα από ξύλο από κυπαρίσι, γιατί σύμφωνα με την ελληνική πατρώα παράδοση, το κυπαρίσι συμβόλιζε την αναγέννηση και την παλιγεννησία. Μην ξεχνάμε ότι και το ξώνο του Ορφέως ήταν από κυπαρίσι. Πέρα από τους 10 αυτού, τα 10 αυτά φέρετρα, υπήρχε και ένα κενό φέρετρο που αντιστοιχούσε σε αυτούς που δεν μπόρεσαν να πυρεσιλέξουν τα οστά τους ή τα λείψανά τους, δηλαδή, και γινόταν αναφορά για αυτούς τους πεσόντες ηρωικούς αγνώστους, θα λέγαμε. Μάλλον τότε ήταν γνωστοί για αυτούς, γιατί ξέραν ποιοι ήταν στη μάχη, αλλά δεν είχαν τα οστά τους. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και σήμερα από αυτό που λέμε το άγνωστο στρατιώτη. Το άγνωστο στρατιώτη. Τα κενοτάφια που γίνονται, αν και υπάρχει μια διαφοροποίηση σήμερα και έχει παραποιηθεί κατά κάποιο τρόπο. Επειδή μας έρχεται από τη Γαλλία το έθιμο αυτό, να προσθέσω εδώ ότι όταν δεν μπορούσαν να περισυλλέξουν τους νεκρούς σε κάποια μάχη, σε κάποια ναυμαχία, μετά λέει έβγαιναν και τους φώναζαν τρεις φορές, και αυτό είναι ομηρικό έθιμο. Φώναζαν τρεις φορές το όνομά τους, που σημαίνει κάνουν ανάκληση της ψυχής τους να την πάρουν μαζί, αφού δεν μπόρεσαν να βρουν το σώμα τους. Να πούμε ότι ναι, μετά από στο στρατό, ισχύει ακόμη και σήμερα, μετά από μία επιχείρηση, γίνεται ξανά προσκλητήριο. Προσκλητήριο νεκρών, και ναι. Δεν είναι νεκρών, είναι προσκλητήριο ζωντανών. Ναι, και φωνάζουν παρόν. Παρόν. Λοιπόν, στο προσκλητήριο αυτό καθορίζονται ποιοι έχουν χαθεί. Ή είναι αγνοούμενοι είτε νεκροί. Ναι. Είναι το πιο συγκλονιστικό προσκλητήριο που γίνεται στον ελληνικό στρατό. Αυτό το κάνει ο Οδυσσέας μετά την σύγκρουση στους Κίκονες. Η πρώτη φορά που βγαίνουν μετά, φεύγουν από την Τρία δηλαδή, και βγαίνουν στη Θράκη. Και γίνεται αυτή η σύγκρουση μέσα στη νύχτα και δεν ξέρουν ποιος είναι ζωντανός και ποιος νεκρός. Τότε κάνουν προσκλητήριο νεκρών. Είναι πολύ συγκλονιστικό αυτό, ναι. Όχι νεκρών, είπαμε. Προσκλητήριο. Γενικό προσκλητήριο, ναι. Θέλω να τονίσω ένα άλλο σημείο, σε τι βοηθάει αυτή η ανάμνηση των προγόνων που γίνεται μέσα από τους επιτάφιους λόγους. Για να το καταλήξω, βοηθάει στο γνώθις αυτών. Και θα το πάρουμε και θα το πάμε. Λέει ο Ολυμπιόδωρος στα σχόλια εις τον Πλάτωνος Αλκιβιάδη, εξηγεί γιατί, λέει, ο Σωκράτης αποκαλεί τον Αλκιβιάδη γιο του Κλινία, ο πε Κλινίου. Το κάνει, λέει, πρώτον κατά απομίμηση του Ομήρου. Ο Αγαμέμνων δίνει εντολές στο Μενέλαο να παροτρύνει τους στρατιώτες του στην Κάπα Ραψοδία στο 69. Πατρόφεγγι κλίσκον, να τους αποκαλείς, λέει, με το όνομα του πατέρα τους. Ονομάζον εκ γενεής άνδρα έκαστον, τη γενιά του να ονομάζεις, πάντας κηδένων, δίνοντας δόξα σε όλους, κήδος είναι η δόξα, δίνοντας τιμή, λέει, αλλά και κολακεύοντάς τους. Ύστερα, λέει ο Ολυμπιόδωρος, ο Σωκράτης γνωρίζει ότι ο νέος, ο Αλκιβιάδης δηλαδή, είναι φιλότιμος. Δεν έχει την έννοια τη σημερινή, φιλότιμος είναι αυτός που αγαπά τις τιμές, δηλαδή είναι φιλόδοξος που λέμε. Και ότι είναι υπερήφανος για τον πατέρα του που αρίστευσε στη μάχη στην Κορώνια. Έχει πεθάνει και πέθανε σε αυτή τη μάχη ο Κλινίας, ο πατέρας του Αλκιβιάδη. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, λέει ο Ολυμπιόδωρος, στρέφει το νέο προς το γνώθις αυτόν. Δηλαδή, ποιος είναι και από ποιους κατάγεται, και έτσι τον προτρέπει προς το καλόν. Το καλόν με κάθε έννοια, προς το ωραίο, προς το ωφέλιμο. Την Ελένη. Ναι. Α, ναι, ναι. Αν βλέπεις προς το καλό. Αυτή είναι η έννοια, ναι, της Ελένης, είναι το καλό. Δηλαδή, όταν και εμείς ακούμε έναν επιτάφιο λόγο και που μιλάει για τους προγόνους μας, μας συνδέει με τους προγόνους, έχει, όπως ο χορός, έχει κάτι το ενωτικό. Οι λόγοι αυτοί μας συνδέουν με τους προγόνους, είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Και δεν είναι μία αναφορά, γιατί ξαναλέω ότι η τελετή έχει πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα, mm-hmm, και με επηρεάζει πολύ βαθύτερα από οποιαδήποτε άλλη, από οποιοδήποτε άλλο ανάγνωσμα ή συζήτηση. Η τελετή είναι κάτι που έχει πάρει μεγάλο βάθος. Εξάλλου, να σκεφτούμε ότι στο 21 ακούστηκε ξανά η λέξη Έλληνας από τον Κολοκοτρώνη, που το επέβαλε σε αντίθεση με τους Ρωμιούς, που σήμαινε κάτι πολύ υποδέστερο. Αυτό το Έλληνες ήταν μια
ένα στοιχείο αυτογνωσίας και όπως είπες να θυμίσει τους προγόνους μας. Μα συνδέει με τους προγόνους, μαθαίνουμε από ποιους καταγόμαστε, ναι, και γι' αυτό θέλουμε να τους μοιάσουμε, οπότε αυτό εντάσσεται μέσα στο γενικό πλαίσιο του γνώθης αυτών. Σωστά. Μαθαίνουμε ποιοι είμαστε. Το αναφέρει και ο Σωκράτης στο Μενέξενο ότι το πρώτο στοιχείο των επιταφείου, του επιταφείου λόγου είναι το γνώθης αυτών. Ναι. Να μιλήσουμε για τα ταφικά επιγράμματα που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί υπήρχαν επιγράμματα εκτός από τα υπόλοιπα, δηλαδή όταν έφευγαν από την τελετή αυτή άφηναν και το επίγραμμα επάνω, το οποίο θύμιζε στον περαστικό που περνούσε, θύμιζε την Ανδρεία. Δηλαδή δεν σταματούσαν σε εκείνο το λόγο επεπτερώντα, θα τα πω, θα τελειώσουν, θα φύγουν όλοι και θα μείνει ένα κενό μνημείο, το οποίο όταν θα περάσει ο ξένος δεν θα γνωρίζει τι είναι. Σε καμία περίπτωση. Οι Έλληνες άφηναν ένα ταφικό επίγραμμα για να θυμίζει. Οι τελετές είχαν και αιτήσιο χαρακτήρα. Ναι. Κάτι και αυτό που έλεγε για την αυτογνωσία, να συμπληρώσω. Ναι, συμπλήρωσε. Εκτός από ότι οι πρόγονοί σου δείχνουν τι είδους άνθρωπος είσαι, επειδή κατά κανόνα μοιάζεις με τους προγόνους, οπότε ανήκεις στο ίδιο είδος ουσιαστικά. Mm-hmm. Επίσης στην αυτογνωσία σου συμβάλλει στο να μιλήσει, στο να σου περιγράψει κάποιος την πόλη σου, γιατί ανήκεις και στην πόλη. Ναι. Είναι και αυτό στοιχείο αυτογνωσίας. Mm-hmm. Να πούμε για τα ταφικά επιγράμματα. Είναι μια σύντομη ποιητική σύνθεση. Δηλαδή οι Έλληνες είναι ποιητές σε όλα, ακόμα και στο θάνατο. Είναι μία σύνθεση λοιπόν επί μνημείου ή αναθήματος ή άλλου κάποιου τεχνικού έργου προς διαιώνιση της μνήμης. Η μνήμη των προγόνων πρέπει να διαιωνίζεται. Κάποιου ανθρώπου, κάποιου έργου, κάποιου γεγονότος, το επίγραμμα ανήκει στο ποιητικό είδος της ελεγίας. Η ελεγία είναι ένα θρηνητικό άσμα που έχει δικό του μέτρο. Η ακμή του ταφικού επιγράμματος βρίσκεται κατά τους χρόνους των Περσικών πολέμων, όταν πόλεις και ιδιώτες ανταγωνίζονταν μεταξύ τους ποιος θα κάνει το καλύτερο επίγραμμα. Άκμασε σε αυτό το είδος ποιήσης ο Σιμονίδης. Άκμασαν πολλοί, αλλά ο Σιμονίδης ήταν... Εν τω μεταξύ ευρύτερα, ναι, είπε στην αρχή ότι υπήρχε μια έκρηξη πολιτισμική, ναι, από τους Περσικούς πολέμους. Και τραγωδίες, είναι αρχιτεκτονική... Η Ακρόπολη, η Ορθού Παρθενώνας και πολλά άλλα, η φιλοσοφία... Ναι. Νομίζω ότι μπορούμε να καταλάβουμε γιατί συνέβη η έκρηξη από αυτό που συζητάμε τώρα. Είναι ο αγώνας. Δηλαδή τα κατορθώματα των προγόνων προέτρεπαν, ναι, έσπρωχναν τους Έλληνες να κάνουν τα ίδια και καλύτερα. Αυτή η όθηση έφερε τα πολιτισμικά επιτεύγματα. Μα γι' αυτό το λόγο μελετούμε σήμερα, κάνουμε αυτή εδώ τη συζήτηση για να δούμε τι είναι αυτό που έκανε τους Έλληνες να κάνουν αυτόν τον πολιτισμό, να φτάσουν σε τέτοια σημεία και δεν έκανε άλλους λαούς. Αυτή τη δύναμη λοιπόν διαχειρίζεται η τελετή για τους νεκρούς και οι επιτάφιοι λόγοι. Αυτή τη δύναμη μπορούν να οθήσουν έναν άνθρωπο να κάνει τα μεγαλύτερα επιτεύγματα. Στα ταφικά λοιπόν επιγράμματα, με τα ταφικά επιγράμματα ασχολήθηκαν πολλοί ποιητές, αλλά ανώτατος αναδείχθηκε ο Σιμονίδης από την Καίο. Ήταν επιδέξιος, λέει, να περιλαμβάνει μέσα σε λίγους στίχους τα κυριότερα σημεία μίας πράξεως και να προσδίδει ιδιαίτερη χρειά στην πράξη αυτή. Τα χαρακτηριστικά των επιγραμμάτων είναι απλότης, βραχή της εκφράσεως, πρωτοτυπία, λυρισμός. Τώρα πώς μπορούν οι Έλληνες να τα πετύχουν όλα αυτά. Ένα από τα ανώτερα που το γνωρίζουμε όλοι μας είναι το επίγραμμα που έγινε για τους πεσόντες που έκαφιαξε ο Σιμονίδης για τους πεσόντες στις Θερμοπύλες. «Όξιν αγγέλιν λακεδαιμονείς ότι τι δεκίμεθα της κίνων ρήμαση πειθόμενη». Αυτό μόνο να το πάρεις και να το αναλύσεις έχει ένα σωρό έννοιες μέσα πάρα πολύ σημαντικές. «Ο ξένε», λέει, εσύ που θα περάσεις και δεν ξέρεις γιατί πέθαναν οι άνθρωποι αυτοί, γιατί βρίσκεται εδώ αυτό το μνημείο, σου λέμε εδώ ότι τι έγινε, ότι είναι λακεδαιμόνοι αυτοί, εδώ κίνεται. Κίμε σημαίνει πεθαίνω. Κίμε στο πεδίο της μάχης ως νεκρός. Και θα σας πω από πού έρχεται αυτό και μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση το πειθόμενη. Η πειθό είναι αυτή που τους... Το ρήμα συμπειθόμενη, ναι, είναι αυτό που λέγαμε για τις ανώτερες αξίες της ελληνικής πόλεως. Μάλιστα. Αυτό εκφράζεται μέσα από το ρήμα συμπειθόμενη.
Το επίγραμμα λοιπόν αυτού του Σιμονίδου όζει ομήρου. Μυρίζει πολύ όμηρο. Γιατί θυμίζει εκείνη την αγγελία του θανάτου του Πατρόκλου στην αρχή της Σίγμα Ραψοδίας. Ο αντίλογος φέρνει στον Αχιλλέα την είδηση «Αγγελίν αλεγινίν», λέει στο Σίγμα 17. Και το επίγραμμα λέει «Αγγέλιν». Και μετά παρακάτω δίνει ο αντίλογος, λέει στην είδηση στον Αχιλλέα και είναι δύο στίχοι, επιγραμματικοί, σαν ένα ταφικό επίγραμμα δηλαδή. Λέει μέσα σαν ένα τηλεγράφημα. Λέει τα πιο απαραίτητες, πιο απαραίτητες πληροφορίες. Δίνει όλα τα στοιχεία με αυτήν εδώ. Κοίται Πάτροκλος. Ο Πάτροκλος λέει κοίται στο πεδίο της μάχης. Νέκιος δε δι αμφιμάχονται. Γύρω λέει από το νεκρό αμφιμάχονται. Λέει ότι ο νεκρός έγινε περιμάχητος. Γίνεται μια σκληρή μάχη όντως γύρω από το σώμα του Πατρόκλου. Γυμνού. Δεν έγινε, λέει, είναι στερημένος τον όπλο. Από τα όπλα. Τα τέφια λέει τα έχει ο κορυφαίος Έκτορ. Νομίζω ότι αυτή είναι η αρχή των ταφικών επιγραμμάτων. Ένα άλλο σπουδαίο ταφικό επίγραμμα του Σιμονίδου που έμεινε στην ιστορία είναι το επίγραμμα που συνέθεσε για τους νεκρούς μαραθωνομάχους. Ελλήνων προμαχούντες Αθηναίοι, μαραθώνοι, χρυσοφόρου μύδου εστόρεσαν δύναμη. Και αυτό είναι περιεκτικό, έχει τα ίδια χαρακτηριστικά. Έχει τον πανελλήνιο χαρακτήρα, Ελλήνων λέει, προμαχούντες οι Αθηναίοι. Οι Αθηναίοι απλώς ήταν οι πρόμαχοι, οι αρχηγοί αυτής όλης της... Πώς να το πούμε, της μάχης του... του στρατού. Ναι, ναι, στο Μαραθώνα εστόρεσαν, είναι πάρα πολύ ωραίο ρήμα, το στορένιμι σημαίνει στρώνω, ρίχνω κατά γης, καταρρύπτω, καταβάλω την δύναμη, λέει, του μύδου. Για το μεταξύ που είναι, ναι, που σχετίζεται με το χρυσό και αφορά τον πλούτο και το πόσο μεγάλη ήταν σαν δύναμη. Που πάλι μιλάμε για τις αξίες και τα ιδανικά των Ελλήνων. Ναι. Έχει και αυτό μεγάλη σημασία. Ο εχθρός είναι χρυσοφόρος. Και όμως σημαίνει εμείς... ότι είναι πλούσιος, ότι είναι μεγάλος, ισχυρός. Αυτό συμβολίζει το χρυσό των Περσών. Και όμως οι Έλληνες, χωρίς να είναι χρυσοφόροι, σωστά, κατέβαλαν αυτό. Χωρίς να έχουν παρόμοιες δυνάμεις δηλαδή, σε καμία περίπτωση, κατάφεραν με τον ηρωισμό τους να νικήσουν. Αυτό εξάλλου είναι και το μεγάλο μάθημα των επιταφείων λόγων και της ελληνικής ιστορίας. Ότι δεν είναι θέμα δυνάμεως, αλλά θέμα αρετής. Ναι, ναι. Αυτό επιχειρούν να μας διδάξουν οι Έλληνες, το οποίο βέβαια σήμερα αμφισβητείται, γιατί η ιστορία σήμερα είναι μια επιστήμη που αφορά την κατώτερη φύση του ανθρώπου και όλα πρέπει να τα βλέπουμε με συμφέροντα, όλα πρέπει να τα βλέπουμε, βέβαια ισχύει σε μεγάλο βαθμό, αλλά δεν είναι απόλυτο αυτό. Εξάλλου δεν θα υπήρχε ο Αλέξανδρος, όπως έχουμε πει, αν οι πόλεμοι γίνονταν μόνο για συμφέροντα. Και δεν υπήρχε αρετή μέσα στους πολέμους. Σίγουρα. Πες μας, Αλκέ, για το πώς αντιλαμβάνονταν και τι έκαναν με τον Προδότη. Το γράφει στον Ενέξενο ο Πλάτων και λέει το εξής. Τα λείψανα λοιπόν των Προδοτών δεν επιτρέπεται να ταφούν εντός των ορίων της επικράτειας. Και αν είχαν ταφεί, ανεσκάπτοντο οι τάφοι και ερήπτοντο έξω των συνόρων. Δεν το έκαναν από υπερβολική σκληρότητα, αλλά από ευσέβεια, ότι η γη, η μητέρα από την οποία ο Προδότης δια της προδοσία του απέκοψε πλέον κάθε δεσμό, μιένεται από παρόμοιο έγκλημα και το εκδικείται με αφορία. Και είναι σύμβολο θεολογικό, διότι πίστευαν ότι τις ψυχές των Προδοτών δεν θα τους δέχονταν στον Άδη οι πρόγονοί τους. Θα ήταν εχθροί απέναντί τους. Εν αντιθέσει ότι θα είναι φίλοι στους ήρωες. Στους αυτούς που πέσαν ηρωικά για την πόλη. Αυτοί λοιπόν που αποδεικνύονται προδότες δεν προδίδουν μόνο την πόλη, την πατρίδα. Προδίδουν και τα ανώτατα ιδανικά που συνοψίζει αυτή η πατρίδα. Που περικλεί. Αποκόπτονται. Ναι. Όταν θέτεις τον εαυτό σου δηλαδή, όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτή την προδοσία, όπως λέγαμε για τον... ποιος είναι αυτός που πρόδωσε στις Θερμοπύλες, ο Εφιάλτης. Ναι, 10 χρόνια λέει τον είχαν στημένοι... Είχαν βάλει φρουρά και περίμεναν να γυρίσει. Μάλιστα, να κλείσουμε με το γεγονός ότι όλο αυτό, όλη αυτή η ιστορία των επιτάφιων λόγων, όλο αυτό που αναφέραμε, αφορά τη μελέτη θανάτου. Αφορά τον καλό θάνατο προς τιμήν
το ανδραγάθιμα και τον καλό θάνατο του πεσόντος. Ελάχιστοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τον θάνατο με αρετή. Πώς το κατάφερναν οι Έλληνες αυτό? Με αξιοπρέπεια, με προαίρεση. Είναι μέσα στα πλαίσια της μελέτης θανάτου. Και όταν λέμε μελέτη θανάτου, τι εννοούμε? Δεν εννοούμε να μελετούμε νεκροκεφαλές. Ναι. Εννοούμε να βλέπουμε τη ζωή συνολικά. Και να σκεφτόμαστε με την σοφία που μόνο ο θάνατος, ο σύμβουλος, μπορεί να μας δώσει. Γιατί τότε, ουσιαστικά, τι μπορούμε να κάνουμε, τι σκοπό έχει η μελέτη θανάτου? Να νικήσουμε το εφήμερο. Ναι. Αυτό κατάφεραν οι Έλληνες. Βέβαια αφορά κάτι πολύ σπουδαίο, που είναι η αξιοπρεπή στάση απέναντι στο θάνατο. Mm-hmm. Που είναι... είναι στάση ζωής. Πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ο θάνατος είναι αυτό που θέλουμε να αποφύγουμε από τη φύση μας, την ανθρώπινη, αισθηκτοδός, με κάθε τρόπο. Από τη στιγμή που γεννιόμαστε, το χειρότερο που μπορεί να μας συμβεί, νιώθουμε ότι μπορεί να μας συμβεί, είναι ο θάνατος. Το να αποκτήσει κάποιος μια άλλη στάση απέναντι στο θάνατο είναι δείγμα πολύ υψηλής παιδείας. Μόνο ελάχιστοι μπορούν να το καταφέρουν αυτό. Αυτό που να πούμε για τον Αχιλλέα, που τον παρασέρνει το ποτάμι, τι λέει ο Αχιλλέας? Φοβάται για ποιο πράγμα? Όχι ότι θα πεθάνει. Ότι θα πεθάνει ατιμωτικά. Δεν θέλει να πνιγεί. Δεν θέλει να πεθάνει ηρωικά, ναι, στο πεδίο της στιγμής. Κατ' επέκταση, λοιπόν, η μελέτη θανάτου είναι η μόνη που μπορεί να μας βοηθήσει να γλιτώσουμε, να σωθούμε από το εφήμερο. Ναι. Το εφήμερο τι είναι? Είναι αυτό που δεν έχει νόημα, αυτό που θα χαθεί γιατί το αξίζει να χαθεί. Το αιώνιο, το διαχρονικό, αυτό που κατάφεραν οι Έλληνες με τη ζωή τους, με την αρετή τους, είναι το αληθινό. Είναι αυτό, ναι, που αξίζει να υπάρχει. Και επειδή αξίζει να υπάρχει, ελπίζουν ότι ουσιαστικά θα είναι αθάνατο. Υπάρχει ένα θέμα, άσχετο αλλά σχετίζεται. Ο λογοτέχνης, λέει, πρέπει να ρωτήσει τον εαυτό του. Πώς θα κρίνει η αιωνιότητα το κείμενο που γράφω? Έτσι ο άνθρωπος, ο ανώτερος άνθρωπος, πρέπει να ρωτήσει τον εαυτό του. Πώς θα κρίνει η αιωνιότητα την πολιτεία μου, δηλαδή το γεγονός, πώς πολιτεύτηκα σε αυτή τη ζωή, τι έκανα, πώς θα κρίνει η αιωνιότητα της πράξης μου, και να κάνει, λέει, μια πράξη ανώτερη που να τον αφήσει το κλαίος του στην αιωνιότητα. Στην ιστορία. Να το καταλάβουμε ότι τελικά η μελέτη θανάτου είναι μελέτη αθανασίας. Πολύ σωστό. Γιατί ήταν αυτό που ρώτησα και το έμαθα, το συνειδητοποίησα μέσα στο Μουσείο των Δελφών. Για τον Κλέοβη και τον Βίτωνα. Λέει, η μητέρα τους, λέει, ευχήθηκε στην θεά Ήρα να τους δώσει το καλύτερο. Και εκείνη τους έδωσε το θάνατο. Και ενώ το έβλεπα τα αγάλματά τους και άκουγα μια ξεναγόνατα περιγράφη, τότε συνειδητοποίησα. Δεν κέρδισαν τον θάνατο. Το καλύτερο δεν ήταν ο θάνατος. Ήταν η αθανασία.